ειδικευόμενων να παραμένουν, δείχνει να συγκινεί τους πολίτες που με ξεκάθαρο τρόπο αποφάσισαν να κάνουν το ελάχιστο που μπορούν, όπως είπαν. Να τους πούνε ένα ευχαριστώ και να τους δώσουν ένα δώρο για όσα κάνουν. Προσπαθήσαμε σαν κοινωνία να κάνουμε ένα δώρο στους νέους επιστήμονες που πραγματικά τους χρειαζόμαστε και πραγματικά υπάρχει, η προσφορά τους είναι εξαιρετική. Και αντιθέτω, καπολές φορές φορέ ε, την χάνουν επιθετική συμπεριφορά, διότι η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι τέτοια που οι πολίτε δικαίω έχουν αγανάκτηση. Με πρωτοβουλία του Ιατρικού Συλλόγου και τη συμμετοχή φορέων του Ρεθύμνου, ξεκινάει η εφαρμογή του προγράμματο Ρεθυμιώτικη Χοσπιτάλητη, που περιλαμβάνει επιδότηση ενοικίου 120 ευρώ το μήνα, εκπτώσει στην εστίαση με τη συμμετοχή 140 καταστημάτων και σούπερ μάρκετ, όπω και προσπάθεια διευκόλυνση έβρεση στέγη. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Ένωση Ξενοδόχων και ο Σύλλογο Φίλων τη Παθολογική του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, το Σωματείο Εστίαση και ο Εμπορικό Σύλλογο Βεθύμνου. Ανταποκρίθηκαν αμέσω, γιατί αυτό προήλθε μετά από σωστή ενημέρωση που παρήχαμε σαν Ιατρικό Σύλλογο. Και αυτό βοήθησε στο να καταλάβουν σε ποια κατάσταση είναι το νοσοκομείο μας. Είναι μια πολύ καλή κίνηση, η οποία, ε, αν θέλετε, είναι και μια ηθική ανταμοιβή σε αυτά τα παιδιά τα οποία στηρίζουν το νοσοκομείο του Ρεθύμνου υπό τις συνθήκες που όλοι γνωρίζουμε. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ θα έλεγα ότι ναι, θέλουμε και τον κόσμο δίπλα μα, αλλά το κυρίαρχο ε, θα είναι ο σχεδιασμό, ο κεντρικός για το αύριο τη υγεία ω μια υπέροχη ένδειξη ευγνωμοσύνη για την προσφορά του, αλλά όχι λύση στο πρόβλημα και ούτε κίνητρο για να μείνουν, χαρακτηρίστηκαν τα μέτρα και από του ίδιου του συμμετέχοντε, που κάλεσαν την πολιτεία να μην καθυστερεί άλλο και να λάβει ουσιαστικά μέτρα στήριξη για τα νοσοκομεία. Είναι θετικό να εκφράζεται και έμπραχτα η, η ανταπόκριση και η ευνομοσύνη ε, των κοινωνικών φορέων προς τον κόσμο που προσπαθεί μέσα στα νοσοκομεία σε δύσκολες συνθήκες, ειδικά στους γιατρού, Από την άλλη, σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που δεν λύνει το πρόβλημα. Αυτό που χρειάζεται είναι να αλλάξει η κυβερνική πολιτική. Εμείς το θέτουμε περισσότερο σαν δώρο για να αναγνωρίσουμε την προσφορά τους. Ε, το ξέρουμε ότι χρειάζονται πολλά περισσότερα, τα οποία σαν ιατρικό σύλλογος και σαν ε, ε, φορείς Θείου Ρεθύμνου, τα διεκδικούμε από εκεί που πρέπει να δοθούν, δηλαδή από την πολιτική ηγεσία. Οι ειδικευόμενοι φεύγουν για το εξωτερικό για να κάνουν την ειδικότητά τους, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ιρακλείου, ο οποίος τόνισε ότι πέρα από τις δυσκολίες και το ασύλληπτα δύσκολο περιβάλλον, με την έλλειψη γιατρών στα νοσοκομεία, οι ειδικευόμενοι δεν μπορούν καν να κάνουν αυτό για το οποίο πήγαν στα νοσοκομεία, δηλαδή να μάθουν. Όταν δεν υπάρχει ο ειδικευμένο. Τι δουλειά έχει ο ειδικευόμενο, Δεν υπάρχει. Αυτό είναι και ενάντια σε κάθε έννοια εκπαίδευση αυτό το πράγμα. Δεν εκπαιδεύεσαι χωρί τον οδηγό.